Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι αρχές Μαΐου και τα χαμομήλια έχουν ανθίσει. Είμαστε σε ένα χωράφι όπου είναι γεμάτο χαμομήλια. Το χαμομήλι είναι ένα από τα βασικά βότανα που έχουμε στα σπίτια μας. Στα δικά μου παιδικά χρόνια το χαμομήλι υπήρχε πάντα στο ντουλάπι και με αυτό ο παππούς και η γιαγιά και η μητέρα μου θεράπευαν και τα πάντα. Πίναμε το πρωί ένα χαμομήλι, άμα χτυπούσαμε στο μάτι βάζανε κομπρέσεις με χαμομήλι. Πολύ κοινό, πολύ γνωστό βότανο. Λοιπόν, ένας εύκολος τρόπος για να μαζέψουμε χαμομήλι είναι αυτό εδώ το εργαλείο. Είναι ένας συλλέκτης για χαμομήλια. Έχει αυτά τα δόντια και μπαίνει μέσα το βότανο. Και κάνουμε την απλή κίνηση. Οπ, και μαζεύουμε πολύ εύκολα και γρήγορα τα χαμομήλια. Μετά τα βάζουμε σε ένα καλαθάκι και συνεχίζουμε να μαζεύουμε. Μαζεύουμε την ώρα, τώρα είναι 11 η ώρα το πρωί, δηλαδή έχει φύγει η πρωινή υγρασία, έτσι ώστε να μην ανάψουν τα βότανα. Στεγνώνουμε τα βότανα μέσα σε σκιερό χώρο, καλά αεριζόμενο, περίπου για μία εβδομάδα, σε τελάρα που έχουμε, σε υφάσματα, ό,τι έχει ο καθένας, και μετά τα αποθηκεύουμε σε σκιερό και δροσερό μέρος. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάντε like στο κανάλι μας για να μαθαίνετε τα νέα μας. Γεια χαρά!